Λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κέρι και της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καλεί την Ουάσιγκτον να εγκρίνει το ρωσικό σχέδιο αφοπλισμού της Συρίας. Προειδοποιεί ότι η χρήση βίας χωρίς τη συγκατάθεση του ΟΗΕ συνιστά πράξη επιθετικότητας και επαναλαμβάνει ότι οι αντάρτες έχουν χρησιμοποιήσει τα χημικά για να προκαλέσουν αμερικανική επέμβαση. Ελπίζω ότι οι συνομιλίες που αφορούν στη διασφάλιση των αποθεμάτων του χημικού οπλοστασίου της Συρίας θα οδηγήσουν σε ενεργότερο και αποτελεσματικότερο ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να μπει τέλος στην τραγωδία της Συρίας. Διεθνείς παρατηρητές θεωρούν οποιαδήποτε νέα εμπλοκή στην παρούσα φάση ότι θα επιτείνει την ήδη δεινή κατάσταση για το λαό της χώρας. Η αποτυχία πολιτικής διευθέτησης επέτρεψε στις συγκρούσεις να επεκταθούν, να εμφανιστούν επιπλέον παράγοντες και να διαπραχθούν προηγουμένως αδιανόητα εγκλήματα. Μετά τη συνάντηση και κλεισμένων των θυρών των πρεσβευτών των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, επαναβεβαιώθηκαν οι διαφωνίες για το γαλλικό προσχέδιο ψηφίσματος. Βασικό αγκάθι παραμένει η επίκληση του άρθρου 7 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που ξεκινά από κυρώσεις και φτάνει μέχρι στρατιωτική επέμβαση.